Γεια χαρά σε όλους τους φίλους και φίλες. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την ιστοσελίδα μας με το κανάλι μας στο YouTube. Είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία. Ερχόμαστε δεξιά στο Creator Studio. Να προσθέσουμε ουσιαστικά το link της σελίδας μας. Ερχόμαστε στο κανάλι για προχωρημένους. Και εδώ στο συσχετισμένο ιστότοπος επιλέγουμε την ιστοσελίδα που θέλουμε να συνδέσουμε. Επιλέγω εγώ τη δικιά μου. Πατάω προσθήκη. Και εμφανίζει ότι είμαστε σε εκκρεμότητα. Για να κάνουμε λοιπόν επαλήθευση, μας εμφανίζει από κάτω ότι για να δημιουργήσετε συσχέτιση με αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να επαληθεύσουμε φυσικά ότι είμαστε ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας. Πατάμε λοιπόν επαλήθευση. Συνήθως γίνεται με το Google Analytics αυτό. Εφόσον λοιπόν έχετε συνδέσει το Google Analytics, το στείνετε λοιπόν, θα σας το δείξω αυτό σε άλλο βίντεο. Έχετε βάλει τον κώδικα του Google Analytics με το συγκεκριμένο email, το οποίο έχετε συνδέσει και το AdWords. Έρχεστε μετά λοιπόν εδώ, πατάτε επιβεβαίωση και ενεργοποιείτε το site και είναι πλέον συνδεδεμένο. Υπάρχουν και κάποιοι εναλλακτικοί μέθοδοι, όπως να κάνετε μεταφόρτωση ένα HTML ή διαχειριστείτε και το Google, ή να βάλετε τον πάροχο του ονόματος τομέα, αλλά η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή, η συνιστόμενη λοιπόν. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε, σας λέει, τον σύγχρονο κώδικα παρακολούθησης. Πάμε να τον δούμε. Το Analytics Tracking ουσιαστικά. Να πάρετε τον κώδικα αυτόν, να τον βάλετε στο site σας, στο head, στην κεντρική σας σελίδα και μετά πατάτε επιβεβαίωση. Σας το λέει από κάτω, στο κύριο τμήμα. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και είμαστε έτοιμοι. Έχει ενεργοποιηθεί το site μας και πλέον είναι συνδεδεμένο με το κανάλι μας στο YouTube. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο. Κάντε subscribe στο κανάλι, φυσικά για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς.